Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για άλλο ένα απόγευμα, σε άλλη μια συνέντευξη και στα πλαίσια της εκπομπής Λεωφόρος Αλήθειας. Εδώ όπου, όπως όλοι σας πλέον γνωρίζετε, με τους καλεσμένους μας αναζητούμε την αλήθεια, μπαίνουμε σε μια διαδικασία αποδεικτικής διεργασίας και θίγουμε μαζί τους ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είμαι ο Αβιέρης Ανδρέας και ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Νικολάου Θεόδωρος, υποψήφιος βουλευτής στον νομό Λευκάδας με την Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση Διομήδης. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για άλλη μια φορά σε άλλη μια συνέντευξη εδώ στην διαδικτυακή μας τηλεόραση. Καλησπέρα σας, κύριε Αβιέρη. Είναι τιμή μου που με καλέσατε για μια άλλη φορά και μεγάλη μου ευχαρίστηση να απευθυνθώ προς όλους τους Έλληνες συμπολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κύριε Νικολάου, όπως είπα και προηγουμένως, καλωσορίσατε ξανά. Είναι η δεύτερη σας συνέντευξη στο Web TV Διομήδης. Θα ήταν όμως δίκαιο, επειδή ακόμα βρισκόμαστε στις πρώτες μας συνεντεύξεις, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας λίγα λόγια για εσάς. Οπότε έχετε το λόγο να κάνετε μια μικρή εισαγωγή για το ποιος είστε και στη συνέχεια να περάσουμε στην ανάλυση του θέματός μας. Οπότε έχετε το λόγο, κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Νικολάου Θόδωρος. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα το 1959. Έχω καταγωγή από την Ιωνία. Έχω δύο γιους. Δύο τέκνα, ένα γιο και μία κόρη. Έχω ασχοληθεί στο παρελθόν σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν υπάλληλος, κυρίως στο χώρο των τροφίμων, είτε σαν υπάλληλος πολιτής, είτε σε εστίαση και σαν ελεύθερος επαγγελματίας και στις διανομές. Μάλιστα. Ο λόγος που αποφασίσατε να πολιτευτείτε με την Ελλήνων Συνέλευσης και όχι με κάποιο κόμμα ή με κάποια παράταξη, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Βεβαίως, και η διαφορά είναι η μέρα με τη νύχτα. Καταρχάς, ακόματα, όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι μας τώρα πλέον, ακόμα και ο πλέον αδαής και αυτός ο οποίος δεν ασχολείται καθόλου, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, γιατί αισθανόταν ότι είτε ασχοληθείς είτε δεν ασχοληθείς, το ίδιο και το αυτό είναι. Σε καλούν να ψηφίσεις μόνο, αλλά η γνώμη σου δεν μετράει. Άρα, είχαν φύγει σιγά σιγά και είχαν απομακρυνθεί. Η αντίθεση με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης είναι το εξής. Ότι στην Ελλήνων Συνέλευση και στην Ελλήνων Πολιτεία που προσδοκούμε όλοι να δημιουργήσουμε μαζί είναι ότι ο οργανισμός είναι ανθρωποτελικός και οι πολίτες θα διαμορφώνουν πολιτική, θα αποφασίζουν για τον τόπο τους, για το Δήμο τους και οι αποφάσεις αυτές οι οποίες θα παίρνονται, διαμέσω των βουλευτών, θα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι δίκαιο και ό,τι είναι σωστό, ό,τι είναι ψηφισμένο, το επαναλαμβάνω, από τους πολίτες του Δήμου. Δεν αποφασίζει κάποιος άλλος για αυτούς. Αποφασίζουν ήδη με δημοκρατικές διαδικασίες, δια της ψήφου, φανερής ψήφου πλέον, και όχι αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα, που δεν ξέραμε ποτέ τι γινόταν και πήγαιναν τα χαρτάκια σε κάποια εταιρεία Singular Logic και δεν ξέρει και κανένας τι γινότανε και πολλά από αυτά ούτε καν φτάνανε εκεί πέρα. Βλέπαμε και τα κινήσεις είχαμε ακούσει σάπους να πετάγονται στον δρόμο, ούτε καν να έχουν μετρηθεί ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα αποδοθούν. Όλα αυτά θα τελειώσουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και επειδή δεν υπήρχε άλλη περίπτωση, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να απελευθερωθεί η πατρίδα μας από το ζυγό. Και στην ουσία, η πατρίδα μας ποια είναι? Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Που είμαστε σκλάβοι. Τα τελευταία 2.500 χρόνια είμαστε σκλάβοι. Και το χειρότερο απ' όλα, ότι το δεχτήκαμε. Και δεν το ξέραμε μέχρι πρώτη μας. Μέχρι τότε που εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμης Όρας, έκανε το κάλεσμα, μας έδωσε τα στοιχεία της αποδείξης και είμαστε εδώ. Μάλιστα. Γεμάτη απάντηση μπορώ να πω, κύριε Νικολάου, απόλυτα κατατοπιστική, για ποιο λόγο δηλαδή αποφασίσατε να πολιτευτείτε με την Ελλήνων Συνέλευση. Και σήμερα επιλέξατε ένα θέμα
το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και είναι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης, οπότε θα μπούμε σε μια ανάλυση της ιδρυτικής διακήρυξης, μια ανάλυση που θα γίνει κατά κύριο λόγο από εσάς. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να μας πείτε τι είναι η ιδρυτική διακήρυξη, τι αναφέρει μέσα, τους στόχους, τους σκοπούς, οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία μάλλον μπορείτε να μας δώσετε και κατά τη διάρκεια να απαντήσουμε σε ερωτήματα που ενδεχομένως να γεννηθούν. Οπότε ο λόγος ξανά σε εσάς, κύριε Νικολάου. Όπως σας είπα, κύριε Αυγέρη, όταν πληροφορήθηκα για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2016 ότι άνοιξε γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης εδώ στη Λευκάδα, πήγα και πήρα από το γραφείο κάποιες αποδείξεις, κάποια αποδεικτικά στοιχεία για κάποια ζητήματα τα οποία για μένα ήταν ζωτικής σημασίας. Δηλαδή, έγινε ένα κάλεσμα και μας λένε, ελάτε να ενωθούμε, να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα δεσμά. Πολύ ωραία. Έπρεπε να ξέρω, εκεί που θα πάω, τι θα συναντήσω. Τι είναι αυτό. Τα πρώτα έγγραφα που πήρα ήταν η ιδρυτική διακήρυξη, το καταστατικό, οι προγραμματικές δηλώσεις και ο τρόπος διακυβέρνησης. Σιγά σιγά θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Και ξεκίνησα με την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό πρέπει να το γνωρίσουν, πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι. Και ξεκινάω την ανάγνωση. Έχω εδώ μπροστά μου το έγγραφο σε πρωτοτύπια της ιδρυτικής διακήρυξης του Πολιτικού Φορέα με την επωνυμία Ελλήνων Συνέλευσης, με τους διακριτικούς τίτλους ΕΣΥ, Έλευσης και Συνέλευση Ελλήνων. Τα τελευταία 4 χρόνια, αναφερόμαστε τώρα δηλαδή στο 2015 που πήραμε την υπογραφή από τον Άριο Πάγο, τα τελευταία 4 χρόνια ο ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης, οικονομικής εξαθλίωσης, ειδικής κατάπτωσης, λαιλασίας δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και αποξένωσης από τα ιδανικά του, τη γλώσσα του, τα έθιμα και τις συνήθειές του. Εδώ, τι να εξηγήσουμε περισσότερο. Εδώ τα λέει όλα. Άρα όταν λέμε, με συγχωρείτε για την παρέμβαση, τα τελευταία 4 χρόνια, άρα μιλώντας από το 2011 και ύστερα. Ναι. Για τις τότε χρονιές που πέρασαν, αλλά βέβαια κύριε Νικολάου θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά που αναφέρονται μέσα είναι κάτι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, όχι μόνο τα 4 χρόνια τότε. Βεβαίως, δεν έχει αλλάξει τίποτα απέναντίας. Τα πράγματα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Μάλιστα. Βλέπουμε το νέο πτωχευτικό κώδικα και μετά γίνανε και μέσα στη δημοκρατία. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε με την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανθεελληνικής προδοτικής συνεχούς πορείας του πολιτικού κατεστημένου όπως αυτή διαγράφεται στη νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. Δηλαδή, όταν λέμε νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 1821 μπορεί να ξεκίνησε η Επανάσταση, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα το επιθυμητό ακόμη. Απλώς, αλλάξαμε δυνάστη. Φύγαμε από τον Οθωμανικό ζυγό και πήγαμε στο Βρετανικό ζυγό και στην τραπεζοκρατία όλων αυτών. Και κάποια στιγμή θα αναλύσουμε ποιοι ήταν αυτοί και γιατί το έκαναν. Μάλιστα. Αυτή η τραγική πραγματικότητα είναι η συνέπεια της επιβουλής ανθεληνικών κέντρων επικυριαρχίας, η οποία ξεκίνησε με τη δολοφονία του εκλεγμένου δημοκρατικά Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτή η δολοφονία ακύρωσε οριστικά την ψήφιση του πολιτικού συντάγματος, το οποίο είχε προγραμματιστεί για να επικυρωθεί στην 5η Εθνοσυνέλευση. Το τονίζω, η λέξη Εθνοσυνέλευση, και κάποια στιγμή θα αναφερθούμε σε πόσες εθνοσυνελεύσεις έχουν γίνει και τι αποφάσισαν πλέον εκεί οι πολίτες.
καθώς επίσης σταμάτησε τη λειτουργία του κρατικού πιστωτικού ιδρύματος, την ελληνική χρηματιστική, η οποία αντικαταστάθη το 1841 με το ιδιωτικό ξένων συμφερόντων πιστωτικό ίδρυμα την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ, τι να πούμε, τι να αναλύσουμε. Είχες μία οντότητα κρατική τράπεζα και την κατήργησαν δια νόμου, εφόσον πρώτα δολοφόνησαν τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν νόμιμα εκλεγμένος από τον ελληνικό εθνοσυνέλευσης, όπως μας είπατε. Ακριβώς. Αποφασίστηκε μέσω της εθνοσυνέλευσης να γίνουν κάποιες κινήσεις και με την παρέμβαση αυτών των κέντρων που υπάρχουν πάντα, υπήρχαν, υπάρχουν και αν δεν κάνουμε κάτι εμείς θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας και μας έφεραν σε αυτό το σημείο που μας έφεραν σήμερα. Μάλιστα. Κάθε λίγο και λιγάκι προκαλούν πτωχεύσεις και ό,τι με κόπο, υδρότα και αίμα πολλές φορές μαζεύουν οι συμπολίτες μας, είτε είναι, εργάζονται εντός των στενών συνόρων, έτσι όπως τα ξέρουμε σήμερα, της πατρίδας μας, είτε σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες, έρχονται αυτοί οι κύριοι κάθε μερικά χρόνια, 30-40 χρόνια, και έρχονται και μας τα παίρνουν. Και συνεχίζουμε. Από τότε η εξουσία μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες θα ήταν η εγγύηση για την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, πέρασε σε ξένα προς τον ελληνισμό κέντρα με εκπροσώπους τα πολιτικά κόμματα μέσω της εγκάθετης και εξενόφρετης μοναρχίας. Κανένα από αυτά τα κόμματα, κομμάτια που κομματιάζουν τους πολίτες, δεν λειτουργεί από τότε μέχρι και σήμερα και θα λειτουργεί αιωνίως εάν δεν το σταματήσουμε πάλι εμείς. Δεν λειτουργεί υπέρ του συμφέροντος των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό αντιβαίνει κάθε νόμο, φυσικό νόμο, αλλά και τους νόμους ψηφισμένους που υπάρχουν στον ΟΗΕ για τους πληθυσμούς, για τους αυτόχθονους. Τα έχουν καταργήσει όλα, λειτουργούν με βάση ένα δικό τους δίκαιο και πληρώνοντας τα ΜΜΕ που κάνουν την παραπληροφόρηση αυτά με αποτέλεσμα όλοι οι πολίτες, όλοι οι άνθρωποι να έχουν γίνει μυρολάτρες και να αποδέχονται σιγά σιγά ότι θα σφαγούν κάποια στιγμή. Το σφαγούν εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι ενώ το πολίτευμα άλλαξε πολλές μορφές, η κύρια σταθερά και υπεύθυνη συνιστόσα του καθεστώτος διαχρονικά από το 1832 μέχρι και σήμερα παραμένει η κομματοκρατία. Από τότε μέχρι σήμερα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για τα δεινά του ελληνικού έθνους, επειδή διέρεσαν, κομμάτιασαν και διέλυσαν την κοινωνία μας. Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε συνεχώς. Το είδαμε στην καταστροφή της Σμύρνης, που και αυτό θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί μάθαμε το αμισά εμείς. Δεν τα μάθαμε όλα. Είδαμε το εξής. Από αυτά που μας δίδαξαν στα σχολεία, που επαναλαμβάνω ήταν τα μισά. Με το που άλλαξε η κυβέρνηση εδώ, 60 ανώτατοι αξιωματικοί που ήταν εκεί, παραιτήθηκαν, σηκωθήκαν, έφυγαν και μέχρι να αναλάβουν οι καινούργοι και να καταλάβουν το τι γίνεται, επανήλθε αυτό. Τώρα, στην τύχη δεν γίνεται τίποτα. Ήτανε προδοσία και έπρεπε να εκτελεστεί. Δεν υπάρχει τύχη εξάλλου. Ακριβώς. Μας το έχει πει και ο πρόεδρος. Και το έχει πει εντελώς χαρακτηριστικά ότι αν υπήρχε τύχη θα το τουλάγανε οι πλανήτες. Λογικό ακούγεται. Έτσι ακριβώς. Τι άλλο μας λέει η ιδρυτική διακήρυξη? Ότι είναι υπεύθυνα, γιατί όχι μόνο δεν έκανε ποτέ το καθήκον του για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, αλλά δημιούργησαν και το περιβάλλον για την επιβολή των συνθήκων εχμαλωσίας, δέσμευσης και υποταγής σε ανθεληνικά κέντρα. Αυτό είναι διαχρονικό. Συμβαίνει πάντα και συμβαίνει και τώρα.
Έχουμε δει και δήλωση από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι πολλές φορές η Τρόικα μας γράφει και τα νομοσχέδια. Το αναγνωρίζουν, πιστεύετε αυτό, οι βουλευτές, ότι ορισμένα από αυτά είναι άδικα μέτρα? Απολύτως. Απολύτως. Εμείς το ομολογούμε. Λέμε ότι η χώρα βρίσκεται σε κυδαιμονία, η χώρα βρίσκεται σε επιτροπία. Ουσιαστικά στα δημοσιονομικά συγκυβερνούμε με τους θεσμούς, με την Τρόικα. Πολλές φορές μας πιάχνουν το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Εδώ οι Έλληνες, εδώ εισαγωγικών, εκπρόσωποι των κομμάτων, βουλευτές, παίζουν τους βουλευτές, συνηθίζω να το λέω αυτό, ούτε καν διαβάζουν, ούτε καν ξέρουν. Και κάποια στιγμή υπόσχομαι στους τηλεθεατές σας ότι θα κάνουμε μία εκπομπή. Ποιος είναι ο βουλευτής τώρα, έτσι πως τους έχουμε μάθει, και ποιος θα είναι ο ρόλος του βουλευτή στην Λίδωνο Πολιτεία? Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, εδώ να σας διακόψω για λίγο, να βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα και επιστρέφουμε ξανά για να συνεχίσουμε την ανάλυση της Συντηρητικής Διακήρυξης Ελλήνων Συνέλευσης. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θεή δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, εδώ είμαστε και πάλι. Γυρίζουμε ξανά στον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικολάου Θεόδωρο, για να συνεχίσουμε αυτήν μας την ανάλυση, κύριε Νικολάου, της Συντηρητικής Διακήρυξης του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω αντιληφθεί, μας εξηγείτε τους λόγους οι οποίοι τελικά οδήγησαν στην ίδρυση του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, σωστά? Σωστά, κύριε Βίλη. Θα θέλαμε να μας πείτε, να μας αναφέρετε λίγα λόγια ακόμη και να περάσουμε και στην ίδρυση του Πολιτικού Φορέα. Ακριβώς. Τα κόμματα και η διαίρεση της κοινωνίας ήταν η αιτία του εμφυλίου πολέμου που τόσο ακριβά στήχησε στο έθνος μας και το βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Ακόμα θυμούνται ότι έγινε πριν από 70-80 χρόνια και ακόμα υπάρχει έκτρα μεταξύ των πολιτών που κάποιοι φυσικά με δόλο την υποτιμούν. Και το τελευταίο παράδειγμα, μάλλον το πρώτο τελευταίο παράδειγμα, ο διαμελισμός της Κύπρου μας, διότι όπως είπε και κάποιος εντός εισαγωγικών ευνάρχης, η Κύπρος είναι πολύ μακριά. Και στο τέλος, η παράδοση εθνικής κυριαρχίας το 2010, αμέσως μετά τη λήξη της συμβάσης του Σκούπερ. Θα μιλήσουμε και για αυτό κάποια στιγμή. Ανεχώρο και συμπληρώθηκε για 99 χρόνια. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν η ίδρυση του Πολιτικού Φορέα πώς μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί θα πρέπει, κύριε Νικολάου, σε κάθε πρόβλημα να δίνεται και η λύση. Τα προβλήματα υπάρχουν για να λύνονται, προφανώς. Έτσι ακριβώς, κύριε Βιέλη, όπως το είπατε. Γιατί αν αναφέρεις μονάχα τα προβλήματα, περισσότερη ζημιά κάνεις, ρίχνεις στο ηθικό των πολιτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σηκωθούν, εάν δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει
κάποια λύση. Και αυτό το συναντάμε, έστω και με τον περιορισμό αυτό της κυκλοφορίας που αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα, το συναντάμε από ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορεί να πεις ότι ήταν τελείως ανενημέρωτοι, αλλά δεν γνωρίζανε για κάποιους λόγους ποιοι είμαστε. Και γι' αυτό θα γίνουν όλες αυτές οι εκπομπές, για να μάθουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ποιοι είμαστε. Μάλιστα. Πάνω από 100 γραφεία που είχαν ιδρυθεί από Έλληνες πολίτες στους δήμους τους, ο καθένας στο δήμο του, μαζεύτηκαν και ζήτησαν από τον πρόεδρο της Κοινωνικής Συνέλευσης, τον Αρτέμι Σόρα, να ιδρύσει τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση για να βγούμε από όλη αυτή την, πώς να το πω, από όλη αυτή τη μέγενη, το σφιχταγκάλιασμα του θανάτου που μας είχαν επιβάλει οι δυνάστες μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και μας είπε με νόηση και με τόνους μελάνη, χωρίς μια σταγόνα αίμα, θα διεκδικήσουμε και στο τέλος θα πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Και ιδρύθηκε ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης. Για να γίνει αυτό, η ιδρυτική διακήρυξη που σας διάβασα ένα μέρος από την εισαγωγή προηγουμένως, το καταστατικό και οι προγραμματικές δηλώσεις πήγαν στον Άριο Πάγο, κατατέθηκαν με όλα τα έγγραφα που αποδείχνυαν αυτά τα οποία έπρεπε να υπογράψει ο Άριος Πάγος, γιατί χωρίς αποδείξεις δεν μπορούσε να υπογράψει έγγραφα, και πήραμε με τον αριθμό πρωτοκόλλου 6199 στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 την έγκριση υποφορέα. Από τότε συνεχώς ανοίγονται καινούργια γραφεία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, αλλά και στα πέρατα του κόσμου, και όλοι οι άνθρωποι ενημερώνονται και συστρατεύονται για να μπορέσουμε να αποτινάξουμε το ζυγό. Αυτό το ζυγό που μας έχουν υποβάλει λίγοι άνθρωποι, η οποία με την παραπλευροφόρηση των ΜΜΕ είναι παντοδύναμη και έχουν κάνει τους περισσότερους ανθρώπους απλώς να δέχονται τη μοίρα τους. Άρα λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευση θα είναι αυτή που θα φέρει την ολική ανατροπή, θα αλλάξει δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση, θα ανακτήσει την εθνική μας κυριαρχία, θα καταργήσει τα μνημόνια, θα επαναφέρει το δίκαιο. Με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης θα πάψει ο Έλληνας πολίτης να υφίσταται όλο αυτό το άδικο που βιώνει σήμερα και όλες αυτές τις καταστάσεις που μας αποτυπώσατε ως λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε τελικά ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Θα ανακτήσουμε πίσω τα δικιά μας, κύριε Νικολάου. Αυτό είναι που θέλουν να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες για να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι τελικά ναι, είναι λύση η Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι όντως η λύση στην Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι, κύριε Γαβγέλη. Γι' αυτό βρίσκομαι εγώ εδώ, γι' αυτό βρισκόμαστε χιλιάδες πολεμιστές σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου αυτή τη στιγμή, και κάνουμε τον πόλεμό μας, που ο πόλεμός μας είναι η πληροφόρηση των πολιτών, η πληροφόρηση όλων των άνθρωπων επάνω στον πλανήτη, ότι αυτός ο πλανήτης ανήκει στους ανθρώπους. Αυτοί πηγαίνουν και βγάζουν κάποιους νόμους για τους δικούς τους λόγους. Δηλαδή, για να μην θεωρηθούν ότι είναι εγκληματίες και ότι προκαλούν γενοκτονίες, ψηφίζουν τους νόμους, αλλά δεν φροντίζουν να μάθουν οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν είναι κάποια καταστροφή, όταν είναι κάποιο κακό, μέσα από τα παπαγαλάκια το ΜΜΕ, σου βγαίνει και σου λένε ότι πάντα χρωστάς. Η Ελλήνων Συνέλευσης ιδρύθηκε γιατί θέλει καταρχάς να ενημερωθεί όλος
ο πληθυσμός. Να μάθουν όλοι οι άνθρωποι τι ακριβώς είμαστε, τι ακριβώς πρεσβεύουμε και τι ακριβώς είναι τα δικαιώματά τους, τα δίκαια και ότι όλα είναι δικά τους. Επίσης, θα καταργήσει όλους αυτούς τους διαχωρισμούς που γίνανε μεταξύ των ανθρώπων, γιατί δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίζει. Απεναντίας όλα μας ενώνουν, γιατί όλα δικά μας είναι. Είναι άφθονα, είναι άπειρα και φτάνουν για όλους, οπότε γιατί να έχουμε εχθρούς. Επαναλαμβάνω, όλη αυτή η ιστορία έχει γίνει, έχει δημιουργηθεί από κάποια άρρωστα μυαλά που θέλουν μέσω του χρήματος να αποκτήσουν την εξουσία και να κάνουν αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παντού δυστυχία, παντού εντάσεις. Βλέπουμε ότι όλα τα κράτη του πλανήτη έχουν χρέος. Σε ποιον χρωστάμε? Είναι ένα ερώτημα. Με την Ελλήνων Συνέλευση, με το που θα δημιουργηθεί η Ελλήνων Πολιτεία, αυτομάτως το κοντέρ μηδενίζει. Δηλαδή, μηδέν χρέη παντού. Κύριε Νικολάου, με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Επειδή αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλα όσα αναφέρετε μέχρι στιγμής είναι σημαντικά, και μας είπατε ότι η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση. Πώς δεσμεύεται η Ελλήνων Συνέλευση ότι θα αλλάξει αυτή την κατάσταση? Διότι μπορεί αυτά, όχι μπορεί, αυτά που λέτε θα τα ακούσει ο κάθε Έλληνας πολίτης και θα αναρωτηθεί και θα πει τι διαφορά έχουν από αυτά που μας λένε όλα αυτά τα χρόνια τα κόμματα. Γιατί τα κόμματα βλέπουν να μας λένε κάτι προεκλογικά και ύστερα να μην το τηρούν. Αυτά που η Ελλήνων Συνέλευση λέει και δηλώνει, πώς δεσμεύεται ότι θα τα τηρήσει και όχι ότι μετεκλογικά θα, στην ουσία δεν θα τηρήσει τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέει? Πώς μπορεί να είναι σίγουρος ο Έλληνας πολίτης για αυτό που μόλις αποτύπωσα? Θα σας πω αμέσως. Προγραμματικές δηλώσεις τα κόμματα τις κάνουν μέσα στη Βουλή, μπαίνουν μέσα και το τι θα κάνουν λίγους μήνες πριν πηγαίνουν πάνω στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και λέει θα κάνουμε αυτό, 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 ποτέ δεν είχε γίνει τίποτα. Δηλαδή αυτό τι είναι, σου λέμε κάτι, δεν δεσμευόμαστε για τίποτα και κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτά που υποτίθεται ότι ψήφισε ο κόσμος για να κάνουν. Ποια είναι η διαφορά? Η Ελλήνων Συνέλευση και αυτά όλα, όπως είπα και προηγουμένως, που προτίθεται να κάνει, είναι δεσμευμένη να το κάνει. Γιατί, όπως είπα και πάρα πολύ, και θα το πω χιλιάδες φορές ακόμα, για να το ακούσουν όλοι οι άνθρωποι αυτό, ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης πήγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, έδωσε όλα τα χαρτιά και όλες τις αποδείξεις και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 6199 από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 και δεσμεύτηκε ότι με την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από την Ελλήνων Συνέλευση όλα ό,τι γράφουν οι προγραμματικές δηλώσεις θα γίνουν, γιατί είναι πλέον δεσμευτικά. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Είναι δέσμευση αυτό. Άρα μιλάμε για μια νομική δέσμευση στην ουσία. Ακριβώς. Δηλαδή, αν εγώ, Αβιέρης Ανδρέας, θεωρητικά είμαι πολίτης της Λευκάδας και ο κύριος Νικολάου Θεόδωρος, που είναι υποψήφιος βουλευτής στο νομό Λευκάδας, μου παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης και μου πει ότι θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό, και εγώ δώσω την ψήφο μου στον κύριο Νικολάου, και ο κύριος Νικολάου ύστερα πάει στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τηρεί αυτά που είπε ότι θα κάνει, θα έχω το δικαίωμα εγώ ως πολίτης που έδωσα την ψήφο να του κάνω μήνυση διότι δεν τήρησε αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα? Βεβαίως. Θα έχει κάθε δίκαιο με το μέρος του
να κάνει αυτές τις ενέργειες. Θα σας προστατέψει η βουλευτική ασυλία σε αυτή την περίπτωση? Δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία, κύριε Αυγέρη. Αυτά είναι πονηριές από μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ανερχόνται στην εξουσία, όχι στην ουσία, ανέρχονται στην εξουσία με δόλο. Και το έχω ξαναπεί, εάν είχαν σκοπό να πράξουν δίκαια και συμφέροντα προς τους πολίτες, δεν υπήρχε περίπτωση να τους κυνηγήσει κανένας, άρα δεν χρειάζεται η βουλευτική ασυλία. Και το βλέπουμε αυτό στις μέρες μας τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, κάναμε μια πρώτη ανάλυση της συντηρητικής διακήρυξης. Μας αναφέρατε μάλιστα και τις προγραμματικές δηλώσεις και το καταστατικό. Δεσμευόμαστε από το Web TV Διομήδης να δούμε και τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά και το καταστατικό του Πολιτικού Φορέα Ελλήνου Συνέλευσης σε κάποιες άλλες συνεντεύξεις όμως, διότι σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος αυτής μας της εκπομπής για απόψε. Οπότε πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να σας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη για να αποτυπώσετε κι εσείς τον δικό σας αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους τηλεθεατές μας αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες. Θα ήθελα να απευθυνθώ, κύριε Αυγέρη, και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι τα περιθώρια πλέον έχουν συνέψει πολύ επικίνδυνο. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, ψηφίζονται νύχτα πολλές φορές τέτοια νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν όχι καμία σχέση με το Σύνταγμα το οποίο το είχε φτιάξει το ίδιο το καθεστώς, θα μου επιτρέψετε με ευθύνη των όσων λέω, να το λέω καθεστώς πλέον. Το ίδιο το Σύνταγμα που είχαν φτιάξει κάποια στιγμή να το έχουν κυριολεκτικά κουρελιάσει σήμερα. Δεν υπάρχουν δικαιώματα στους Έλληνες πολίτες. Μόνο υποχρέωση να δουλεύουν, να ξεχρεώνουν και να πεθαίνουν σύντομα. Χωρίς να προλάβουν να πάρουν τη σύνταξη. Και αυτά τα έχουμε διαβάσει από το παρελθόν και κάποια πράγματα που μας λέγανε συνωμοσιολογίες και κάποια πράγματα που βγαίνανε κάποιοι συγγραφείς και τα γράφανε δήθεν για ταινίες του Hollywood και αυτό το Matrix που ζούμε κάθε μέρα επιβεβαιώνει αυτά που λεγόντουσαν τότε. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορούμε, δεν έχουμε άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την επίθεση που γίνεται στο ανθρώπινο γένος. Πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε, όλοι μαζί να επισκεφτούμε ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης, να καθίσουν να διαβάσουν όλα αυτά τα κείμενα, να δουν τον τρόπο διακυβέρνησης, να δουν ότι ο τόπος αυτός τους ανήκει, ότι αυτή η γη ανήκει στους ανθρώπους και δεν ανήκει σε καμία εταιρεία. Δεν μπορεί κανένας να κερδοσκοπεί και να στέλνει στο θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και με την Ελλήνων Συνέλευσης και με την ανάληψη της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης από τους ανθρώπους, όλα αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Γιατί θα το αποφασίσουμε εμείς πλέον. Θα πάρουμε τις θήκες μας στα χέρια μας. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, εμείς σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνατε την τιμή για άλλη μια φορά και παραχωρήσατε άλλη μια συνέντευξη εδώ στο Web TV Διομήδης. Δεσμευόμαστε όπως είπαμε και όχι για άλλη μια μόνο συνέντευξη, για όσες συνεντεύξεις χρειαστούν, γιατί είναι σημαντικό να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες για όλα όσα τους απασχολούν. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Νικολάου, να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ κύριε Αυγέρη, ευχαριστώ και τους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που με κάνετε να με καλέσετε. Να είστε καλά κύριε Νικολάου, καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ. Δύναμη φως, καλή Ανατολή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, αυτός ήταν ο κύριος Νικολάου Θεόδωρος, υποψήφιος βουλευτής στο νομό Λευκάδος με την Ελλήνων Συνέλευσης
Τα στοιχεία του κυρίου Νικολάου υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής μας. Θα φροντίσουμε όμως παρόλα αυτά, όπως κάνουμε με όλους τους καλεσμένους μας, να παραθέσουμε τα στοιχεία του και στην περιγραφή του βίντεο της εκπομπής, όπως αυτή θα αναρτηθεί στο κανάλι YouTube της ΚΑΠΑΠΗ ΔΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδος Ελλήνου Συνέλευσης. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας συνέντευξης. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, που στηρίζετε όλη αυτήν την τεράστια διαδικασία, δίκαιη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών. Οπότε εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενες συνεντεύξεις, έτσι όπως αυτές θα ανακοινωθούν στα social media του Διομήδης. Μέχρι τότε, δύναμη, φως και δίκαιη ανατολή σε όλους.